Πάμε! Βγαίνουν πίσω από την άμυνα του Ολυμπιακού τώρα οι Ρουμάνοι. Πλασέ παρά το σώμα του Νικοπολίδη. Πάει προς την Εστία, καταλήγει στα δίχτυα από τον επιθετικό της ομάδας του Στάνκου. Θα αφήνει την αντεπίθεση των Ρουμάνων στο 11. Βρήκε πίσω χώρους η Στεάουα. Καθώς ανέβηκε ψηλά η άμυνα του Ολυμπιακού και βγήκαν, θα δείτε πώς εδώ πίσω από τους αμυντικούς οι παίκτες Στεάουα. Ο Στάνκου, ο σχεδόν μόνιμος σκόρερ της Στεάουα, σκοράρει. Τανάσε και ο Ράντου. Εκτελεί ο Ζαϊρή. Περιμένει ο Ντουντού. Έχει δε στο δεύτερο δεκάρι ο Ραούλ Μπράβο. Η μπάλα στα χέρια του Στάνκα. Κινήθηκε ο Ντουντού σαν σεντερφόρ και ήρθε από πίσω ο Ραούλ Μπράβο. Ξαναβλέπετε την εκτέλεση του Ζαϊρή. Εδώ. Μπήκε στη φάση ο Μυραλάς. Πολύ δυνατά. Πήρε από τον Μεγκάρα. Απλώς το πόδι ο Νιγηριανός επικίνδυνα. Διόγο. Βλέπει το Ζαϊρή, ανεβαίνει ο Καλίτσος δεξιά. Καλή φάση αυτή για τον Ολυμπιακό. Ο Ζαϊρή στη σέντρα, προλαβαίνει ο Ντουντού. Υπάρχει υπόδειξη από το βοηθό για offside. Το 30. Εδώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης κοντά στον Ολυμπιακό για πρώτη φορά σε παιχνίδι. Χαμογελαστός. Είχε συνομιλήσει με τους Ολυμπιακούς στα αποδυτήρια σήμερα εδώ στο γήπεδο του Άσχαϊμ κοντά στο Μόναχο. Πάλι ο Διόγο με τη μία για τον Μαρέσκα. Να μια προσπάθεια των παικτών του Ολυμπιακού να βγουν κοντά στην περιοχή του Ρουμάνου. Το σούτ του Μαρέσκα το 49, άστοχο. Σε αυτήν την πρώτη στιγμή που η ομάδα του Ολυμπιακού βρέθηκε σχετικά κοντά στα καρέ των Ρουμάνων. Βλέπει τον Μυραλάς. Ωραία τρίπλα από τον Βέλγο. Γυρίζει για τον Διόγο. Προσπάθεια του Βραζιλιάνου με τα αριστερό. Η παλιά στο πρώτο δεκάρι. Καλή φάση για τον Ολυμπιακό. Με κεφαλιά του Μυραλά. Η καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι για την ομάδα του Πειραιά στο 55. Ξαναβλέπουμε πώς γυρίζει ο Διόγο. Πιάνει την κεφαλιά ο Μυραλά. Μπλοκάρει ο Στάνκα. Ντουντού. Περνάει πάρα πολύ ωραία. Πάει για το σουτ. Το κάνει out. Στο 58. Παρ' όλα αυτά. Είναι χαρακτηριστικό και το σουτ και οι προηγούμενες φάσεις μιας δραστηριότητας του Ολυμπιακού επιτέλους σε σχέση με την σχετική αδράνη του πρώτου μέρους. Ήταν εγκλωβισμένη η ομάδα του Λίνε. Και τώρα θα έχουμε αλλαγές από τον Πιτούρκα. Να παίζει ο Σούρντου. Ωραία ενέργεια εκεί και το χειροκρότημα για το Πετφατζίδη. Το 59 πήρε και το φάουλ. Ξανά, βλέπετε τι ωραία προσπάθησε να περάσει και πήρε και το φάουλ εδώ από το σπρόξιμο του προσφυστή που επαναλαμβάνω ότι είναι η παραφωνία του μάτς, ο Λατοβλεβίτσι. Στο 64 ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό που φέρνει τους παίκτες του κοντά στην εστία του Στάνκα με τον Φετφατζίδη στην εκτέλεση. Την ευκαιρία μπροστά από τον goalkeeper των Ρουμάνων να χάνεται και να κρατούν εντός οι Ρουμάνοι την μπάλα. Ανοίγει εκεί ο Βαλεριάνος, δίνει τη μάχη του ανάμεσα σε δύο ντε, την κέρδισε, κάνει φάουλ συνέχεια. Μυραλάς, την καρδιά της άμυνας των Ρουμάνων, έβγαλε ο Αμπρουντάν, το σούτ Φετφατζίδη πάνω από τα δοκάρια. Ψηλά η μπάλα. Πάντως Νίκο, νομίζω ότι επειδή βλέπουμε το Λίνε να σημειώνει όπως πάντα έκανε βέβαια και στη διάρκεια του Πανίου και ελληνικά γήπεδα και εμείς να βλέπουμε εδώ τη φάση. Τουλάχιστον στο δεύτερο μήχρονο έχει να σημειώσει φάσεις κινητικότητα του Ολυμπιακού. Έχει δηλαδή κάποια καλά στοιχεία που βγήκαν στο γήπεδο. Για τον Κατσικογιάννη που έχει χώρο. Ανεβαίνει δεξιά ο Γκαλίτσιος. Τον βλέπει ο Κατσικογιάννης. Η παλιά είναι καλή. Σέντρα του Κατσικογιάννη. Περνάει για τον Διόγο κεφαλιά. Δεν φαίνεται να έχει διακόπη μπάλα. Βγήκε τώρα. Out. Στο 74 σηκώθηκε καλά ο Βραζιλιάνος. Ξαναδούμε σε λίγο. Από τη σέντρα του Γκαλίτσιου σε μια ωραία κίνηση από τα δεξιά του Κατσικογιάννη καταρχήν. Αλλά η κεφαλιά δεν βρήκε αιστεία. Πίσω ο Νικλητσιώτης, ο Ποτουρίδης αλλάζει εντελώς. Βασιλόγιαννης. Να που παίρνει στην περιοχή, προσωπική ενέργεια, το σούτ, η κόντρα για τον μικρό. Τον Αντρέα Βασιλόγιαννη, 19χρονο. Το 85 αυτή η φάση. Έδειξε θάρρος, μπήκε στην περιοχή. Τελευταίο πεντάλεπτο.